Ρωτάω ξανά, ποιος από εσάς έχει έναν ή περισσότερους φόβους να πει εγώ? Εγώ. Και ποιος θέλει να μάθει τι να κάνει με αυτούς να πει εγώ? Εγώ. Ωραία. Δηλώνουμε κατηγορηματικά. Ναι, μπορούμε να νικήσουμε τον ή τους φόβους μας. Λέω προκαταβολικά ότι σε κάθε άνθρωπο οι φόβοι είναι τελείως υποκειμενικοί και τελείως διαφορετικοί. Και δεν τους κρίνουμε ούτε τους κατακρίνουμε. Μπορεί λοιπόν να φοβάται η Κέλλη τα ασανσέρ, και ενώ κάτω ασανσέρ φοβάσαι, τι φοβάσαι εκεί μέσα, ρε καλό μου παιδί? Έτσι, και εγώ να φοβάμαι το σκοτάδι. Και να γελάει η Κέλλη, τι φοβάσαι, σκοτάδι, άμα στο φως. Άρα, νούμερο ένα, οι φόβοι που έχει ο καθένας είναι καθαρά προσωπικοί, για αυτό να μπορεί να είναι τεράστιοι και καλά κάνει και είναι τεράστιοι για αυτό να δεν είναι στο χέρι κανενός άλλου να κρίνει τους δικούς σου φόβους. Για σένα είναι ένας, δύο, πέντε, δέκα, εκατό, είναι καθαρά προσωπικοί και στο μέγεθος που είναι. Ποιος το κατανοεί αυτό να πει εγώ? Τέλεια. Τώρα είπαμε, μπορούμε να νικήσουμε τους φόβους? Και η απάντηση είναι ναι. Ξεκινάμε λίγο παράδοξα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό που φοβούνται οι άνθρωποι πάνω απ' όλα? Και δεν είναι ο θάνατος. Όλοι πιστεύουμε ότι είναι ο θάνατος. Διάβασα κάποτε μια εκπληκτική φράση, η οποία συνοψίζει μέσα το μεγαλύτερο φόβο που έχουμε εδώ μέχρι όλοι. Κάποιος, λέει, μου είπε κάποτε τον ορισμό της κόλασης. Κόλαση είναι την τελευταία μέρα μου στον πλανήτη Γη, πριν φύγω από εδώ, το άτομο που θα μπορούσα να γίνω, να συναντήσει το άτομο που έγινα. Το άτομο που θα μπορούσα να γίνω, με τα ταλέντα μου, τη δυναμική μου, την ομορφιά μου, να συναντήσει αυτό που τελικά έγινα λόγω των φόβων μου. Και τελικά ενδόμηχα οι άνθρωποι φοβούνται ότι δεν είμαι αρκετά καλός και δεν αξίζω. Γι' αυτό και δεν μπαίνω στην δράση να κάνω πράγματα. Συγκλονιστική εμπειρία για μένα, όταν πρώτο ήρθα να αποφασίζω πριν από 5,5 χρόνια, όχι στο πρώτο σεμινάριο, νομίζω μπορεί και στον φόβο μετά από μερικούς μήνες, κάναμε σε ζευγάρια ασκήσεις. Και μας είχε βάλει τότε ή ο Αντώνης ή η Αγάπη, δεν θυμάμαι, με έναν άνθρωπο που καθόταν δίπλα μας, να κάνουμε μία άσκηση. Εγώ έτυχε να κάθομαι με γνωστό δίπλα σε εκείνη τη φάση. Έναν άνθρωπο ο οποίος σε ένα επιχειρηματικό project ήμασταν μαζί. Τον θαύμαζα για αυτό που έχει πετύχει και αυτό σε μένα αντίστοιχα. Δηλαδή, θεωρούμασταν από τους κορυφαίους εκεί πέρα και ήμασταν μέσα. Έτσι. Και τον είχα πραγματικά πολύ ψηλά και αυτό σε μένα και ατρόμητο. Και κάνουμε την άσκηση και μας λέει: πες το τι πιστεύεις για σένα. Και το γράφουμε και οι δύο. Και είχε γράψει: αυτός δεν είμαι αρκετά καλός και εγώ το δεν αξίζω. Και πάθαμε σοκ ο ένας για τον άλλον. Είναι δυνατόν αυτός, ο οποίος είναι εκεί που είναι, κάνει αυτά που κάνει, φαίνεται ατρόμητος, και αυτό πίστευε. Να πιστεύει αυτό για τον εαυτό του? Ναι, είναι. Θα εξηγήσουμε στο διήμερο γιατί συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τη μικρή μας ηλικία, από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό το έργο. Αλλά πίσω από όλα κρύβεται το δεν είμαι αρκετά καλός και δεν αξίζω. Και εδώ έρχεται ένα ερώτημα και να απαντήσεις με ειλικρίνεια. Αν ήξερες ότι είσαι απόλυτα ικανός να τα καταφέρεις σε οποιαδήποτε περίσταση, θα φοβόσουν κάτι? Όχι, είναι η απάντηση, παιδιά. Εάν με κάποιο τρόπο είχες απεριόριστη αυτοπεποίθηση, τι σημαίνει αυτοπεποίθηση? Πιστεύω ότι ό,τι και να συμβεί, γνωστό ή άγνωστο, εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Δεν ξέρω πώς. Δεν τα έχω αντιμετωπίσει, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και βασικός πυλώνας που χτίζουμε στο αποφασίζω με όλα τα σεμινάρια και τις ακαδημίες και την πορεία εδώ, στη βάση όλων είναι η αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση σημαίνει εγώ με τον εαυτό μου πιστεύω πως ό,τι και να συμβεί εκεί πέρα έξω, έξω από εμένα, προς εμένα, εγώ με κάποιο τρόπο μπορώ να τα καταφέρω. Προφανώς και δεν είμαστε εκεί. Ούτε εγώ είμαι ακόμα σε αυτό το 100%. Θα δούμε στις τεχνικές για να φτάσουμε εκεί. Και αυτό γίνεται βήμα-βήμα. Δεν γίνεται ξαφνικά. Αν ο μεγαλύτερος σου φόβος είναι τα αεροπλάνα, να βγεις Δευτέρα πρωί από τα μπαμπή σε αεροπλάνο. Είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πεις δεν δουλεύουν αυτά που κάνουν αυτοί οι απίθανοι εκεί και να ξαναγυρίσεις πίσω στη σπηλιά.
Όλα χρειάζονται βήμα-βήμα. Σταδιακά να μεγαλώνω τη ζώνη. Τι είναι η περίφημη ζώνη άνεσης που ακούτε εκεί πέρα έξω? Ποιος έχει ακούσει για τη ζώνη άνεσης? Χέρι, εγώ. Την ακούμε συνέχεια. Η ζώνη άνεσης είναι ένα κυκλάκι μέσα στο οποίο είναι όλα όσα πιστεύω ότι μπορώ να έχω σήμερα. Όχι όσα μπορώ, όσα πιστεύω. Η δουλίτσα μου, το σπιτάκι μου, η γυναικούλα μου, τα παιδάκια μου, οι φίλοι μου. Όλα αυτά που πιστεύω ότι μπορώ και αυτά έχω. Όλα αυτά που θα ήθελα να έχω και είναι έξω από την περίφημη ζώνη άνεσης, ξέρετε τι δεν πας εκεί? Γιατί κρύβεται ένα στις περισσότεροι φόβοι. Άρα κάθε φορά που μπαίνω στη δράση για να κάνω κάτι διαφορετικό, νικάω ένα μικρό φόβο και μεγαλώνω τη ζώνη άνεσης. Και αυτό θα το εξηγήσουμε μέσα στο διήμερο, πώς το κάνουμε και με ποια διαδικασία. Είναι ένας φανταστικός κίνδυνος. Τι γίνεται όμως? Το μυαλό, παρόλο που το φαντάζεσαι απλώς ότι θα σε φωνάξει, ενεργοποιείται και στέλνει σήμα κινδύνου. Με το που θα στείλει ο νους το σήμα κινδύνου, ξεκινάει η όλη διαδικασία που κάνει το σώμα. Με τη μία, σε δέκατα του δευτερολέπτου, ξεκινάει. Ρηχή αναπνοή. Αυξάνονται οι καρδιακοί παλμοί. Αδειάζουν έντερα και κύστης. Σου πιάνεται το στομάχι, γιατί οτιδήποτε διαδικασία γινόταν εκείνη την ώρα σταματάει επιτόπου. Αρχίζουν και εκρίνονται όλα αυτά τα χημικά στο σώμα σου, αδρεναλίνες, κορτιζόλες κλπ. Και είσαι στην τσίτα. Νιώθεις τους μύες σου σφιγμένους. Όλο σου το σώμα είναι στην τσίτα. Γιατί έχει πάρει τη στάση και τη θέση του παλεύω ή του τρέχω για να σωθώ. Αυξάνονται η ροή της καρδιάς. Παράγει περισσότερη ινσουλίνη το αίμα. Θυροειδής επίσης μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και δημιουργεί διάφορα, εκρίνοντας πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει σημασία τώρα. Δεν είναι το θέμα μας ιατρική. Το θέμα είναι το πώς λειτουργεί το σώμα. Αλλά φαντάσου ότι με το που ξεκινάς να σκέφτεσαι ότι μπορεί ο προϊστάμενος να σε φωνάξει στο γραφείο του, αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία στο σώμα. Όλες αυτές οι εκρήξεις, όλα αυτά τα χημικά. Και το σκέφτεσαι και φτιάχνεις το σενάριο που θα με φωνάξει και θα μου πει ότι είμαι χάλια και ότι δεν τα κάνω καλά και δεν πάνε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει και θα με απολύσει και θα γίνει ο κακός χαμός και μπλα 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 και είσαι σε όλη αυτή την ένταση με όλα αυτά τα χημικά στο σώμα, με υπερλειτουργία πολλών οργάνων κλπ. Κλπ. Μέχρι να φτάσει στο γραφείο και να μην σε φωνάξει κανένας προϊστάμενος. Και εκεί χαλαρώνεις και ηρεμεί το σώμα, το νου και τα πάντα. Και μετά από 2 λεπτά έχεις την επόμενη σκέψη. Θα προλάβω να ξυπνήσω στην ώρα μου? Και αν ξυπνήσω, θα προλάβω να πιω καφέ? Και αν θα πιω καφέ, θα προλάβω να πάω στο γραφείο και θα βρω να παρκάρω και δεν θα βρω να παρκάρω? Και θα έχει κίνηση και δεν θα έχει κίνηση? Και θα μου απαντήσει στο email που του έστειλα ο Στράτος ή δεν θα μου απαντήσει? Και θα μου απαντήσει η Κέλλη με την... που της έχω δώσει να κάνει μια δουλειά? Θα την έχει κάνει ή δεν θα την έχει κάνει? Και παίζουμε σενάρια τρόμου στο μυαλό μας όλη μέρα, κάθε μέρα και συνέχεια, με ένα τελείωτο μπύρι, 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 μπύρι στο κεφάλι μας. Ποιος το κάνει αυτό να πει εγώ? Τέλεια! Μαντέψτε! Όσο έχετε αυτό το μπύρι, μπύρι στο κεφάλι, το σώμα, το φυσικό σου σώμα, κάνει όλες αυτές τις διεργασίες. Όλες. Πόσοι από εσάς, πολύ συχνά, είστε πιασμένοι στο σβέρκο και στους ώμους? Χέρι και εγώ. Μαντέψτε από πού είναι. Από αυτόν ακριβώς, από αυτά ακριβώς τα σενάρια. Αυτά τα σενάρια τρόμου που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας. Γιατί το σώμα αντιδρά σαν να είναι πραγματικά. Και τσιτώνεσαι. Είσαι σφιγμένος, είσαι έτσι όλη την ώρα, όλη την ημέρα. Πόσοι έχετε θέμα με τη γνάθο, με την κάτω γνάθο? Είτε πονάει εδώ πέρα πίσω στην ένωση, είτε τρίζετε τα δόντια σας, είτε έχετε αρχίσει και έχετε θέματα στα δοντάκια. Χεράκι και εγώ. Τέλεια! Απ' τα σενάρια είναι κι αυτό. Γιατί όταν είμαι στην τζίτα και στην ένταση, όταν είμαι έτοιμη να παλέψω, τι κάνω? Σφίγγω τα δόντια. Για να τεντώσουν οι μυς και να μην νιώθω τον πόνο από την επίθεση που τυχόν θα έχω. Και αυτό είναι διαδικασία που μας έρχεται από το παρελθόν. Αλλά όταν εγώ έχω όλα αυτά τα σενάρια στο μυαλουδάκι μου, κάθε μέρα, όλη μέρα και συνέχεια, μου καταστρέφω το κορμί. Και αφού μου καταστρέψω το σώμα,
μετά δεν μπορώ και να θέλω να κάνω πράγματα. Ποιος θέλει να σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλο να πει εγώ.